πάμε στον καθηγητή, πάμε στον κύριο Συρίγο. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα κύριε Αυτιά. Ξεκινάω καλημέρα από το... σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάω από τον κύριε καθηγητά γιατί ουδής και ποτέ θα μπορέσει να σας αφαιρέσει αυτό τον τίτλο τον οποίο έχετε κατακτήσει. Έχετε δει ποτέ υπουργό εξωτερικών χώρας να τεμαχίζει εδαφικό χώρο της γείτονας χώρας μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό όπως έχει κάνει αυτός ο κύριος? Ξανά έχετε ακούσει ποτέ αρχηγό κράτους όπως ο Ερντογάν να λέει τέτοια πράγματα περί Σμύρνης? Μέχρι πού θα φτάσει η αμετροέπεια αυτού του ανθρώπου? Θα έρθουμε βράδυ, λέει. Θα έρθουμε ξαφνικά το βράδυ. Αυτό είναι στίχη ενός τραγουδιού του 1974 και παραπέμπει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Επομένως, η χθεσινή του ομιλία στη Σμύρνη είχε μήνυμα από το 1922. Σας ρίξαμε στη θάλασσα, λέει, το 1922. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Και το 1974 εισβάλαμε στην Κύπρο, θα έρθουμε βράδυ. Επομένως, προσέξτε, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Το τραγούδι έλεγε για αυτό που είπατε, το περιεχόμενο. Γι' αυτό το επικαλείται ο Ερντογάν. Δηλαδή, αυτό που κάναμε στην Κύπρο θα το κάνουμε και στην Ελλάδα. Αυτό λέει δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Λέει διαρκώς ότι θα επαναλάβουν αυτό που κάνανε το 1974, θα επαναλάβουν αυτό που έκαναν το 1922. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα διεθνούς ηγέτη να κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Όπως το λέτε είναι. Επί πολλές εβδομάδες. Δεν είναι κάτι που έγινε χθες με αφορμή την επέτειο. Ο Τσαβούσογλου τα λέει αυτά εδώ και 2 μήνες. Έτσι. Ο Ερντογάν μιλάει σε αυτούς τους τόνους πάνω από 1,5 μήνα. Είναι σαφές ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο για να το αποτρέψουμε, αλλά και ο Ερντογάν δημιουργεί ένα κλίμα στο εσωτερικό της χώρας. Φοβάστε, λόγω Αιγύπτου τώρα με τη σύνδεση όπως είπαν οι καλεσμένοι και λόγω Κρήτης που μπαίνει αυτή η τουρκική και η ηλεκτρική διασύνδεση. Όλο αυτό το πράγμα φοβάστε, εκτιμάτε ότι μπορεί να οδηγήσει κάπου που τα πράγματα να είναι δύσκολα? Το θέμα της ηλεκτρικής διασυνδέσεως δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το θέμα ενός αγωγού φυσικού αερίου. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να παίρνεις άδεια από κανέναν, απλώς θα ανακοινώνεις ότι από αυτή την περιοχή θα περάσει ένα καλώδιο. Επομένως, ο κίνδυνος αντικειμενικά για εμπλοκή είναι πολύ πολύ μικρότερος. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν ο άλλος έχει διάθεση και ακάβγα, ψάχνει να βρει αφορμή. Μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή είναι η αφορμή για να δημιουργήσει το θέμα που θέλει, που ψάχνει. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να μάθουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Ξέρετε, ένας που δεν ξέρει και θέλει να μαθαίνει, έχει το πλεονέκτημα του κάθε φορά να μαθαίνει καινούργια πράγματα και να ανανεώνεται. Σας ευχαριστώ θερμά.